Γεια σας. Σήμερα θα σας κάνω το μακιγιάζ που έχει η Ariana Grande. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικό μακιγιάζ και πάμε να ξεκινήσουμε. Το make-up που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτά τα δύο, θα κάνω μίξη. Τη CC Cream της Bioten και της L'Oreal, το True Match, γιατί αυτό μου είναι προς το παρόν ανοιχτό και αυτό είναι πολύ σκούρο. Λοιπόν. Η Ariana Grande έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, εντάξει, είναι και μικρή κοπέλα, οπότε δεν έχει τόσες ατέλειες. Απλώνω τώρα το foundation. Θέλω να έχει έτσι λίγο αρκετή κάλυψη, οπότε μάλλον θα κάνω και δεύτερη στρώση. Λοιπόν, αφού λοιπόν έβαλα δύο στρώσεις από το foundation, θα βάλω στη συνέχεια το concealer, το οποίο αυτό που έχω είναι της L'Oreal, το True Match. Είναι λίγο πιο ανοιχτό από ό,τι θα ήθελα. Αλλά, εντάξει, δεν πειράζει, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο concealer, έτσι, όλες αυτές τις φορές που το χρησιμοποίησα. Μ' άρεσε. Οπότε, μάλλον θα το ξαναπάρω σε πιο σκούρη απόχρωση. Πάμε να βάλουμε λοιπόν την πούδρα μας, η οποία είναι της Rimmel η Stay Matte και είναι και transparent, οπότε θα μας δώσει επιπλέον κάλυψη ή χρώμα. Απλά θα σετάρουμε λίγο το concealer και το foundation. Το bronzer που θα χρησιμοποιήσω είναι της W7 το χρωματιστό.
Και το ρούζ που θα χρησιμοποιήσω είναι της Radiant, το νούμερο 121. Είναι ένα σκούρο ροζ χρώμα που θα δώσει έτσι λίγο χρωματάκι στα χείλη, δεν θέλουμε κάτι έντονο. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην κάμερα, πάντως κανονικά έχω βάλει και αρκετό τώρα ρούζ. Και πάμε λοιπόν τώρα στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω τρεις παλέτες, οι δύο είναι της Vivo και μία είναι της Maybelline. Θα πάρω καταρχήν της Vivo την παλέτα Dreamy. Θα βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο αυτήν τη σκιά, η οποία λέγεται Sand και είναι ένα άσπρο, θα μπορούσα να πω, όχι πολύ άσπρο, μπέζ βασικά χρώμα. Λοιπόν, μετά θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα της Maybelline αυτήν εδώ την πολύ ανοιχτόχρωμη σαμπανιζέ σκιά κάτω από τα φρύδια. Από την παλέτα της Vivo, την Unprotected, θα χρησιμοποιήσω μία μίξη αυτού του χρώματος εδώ με αυτό, που είναι το Flutter και το Wisp, ναι. Το οποίο θα το χρησιμοποιήσω στην κόγχη για να δημιουργήσω έτσι βάθος. Και θα χρησιμοποιήσω και λίγο από αυτό εδώ το πιο σκούρο χρώμα, το οποίο είναι το Clay από την παλέτα Dreamy. Και πάμε λοιπόν τώρα να τα κάνουμε αυτά, θα κάνω και zoom για να το δείτε καλύτερα. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα αυτή τη σκιά που σας έδειξα από την παλέτα της Vivo και βάφουμε όλο το κινητό βλέφαρο. Στις φωτογραφίες της Ariana Grande έχω δει ότι δεν έχει πολύ έντονο χρώμα στο κινητό βλέφαρο, δηλαδή είναι σαν να μην φοράει τίποτα, οπότε και αυτή η σκιά νομίζω είναι κατάλληλη γιατί δεν δίνει πολύ χρώμα. Δεν έχει καμία σκιά κάτω από στην κάτω πλευρά. Του ματιού, οπότε δεν θα βάλω κι εγώ κάτι. Λοιπόν, αυτό ήταν από την σκιά, από την παλέτα μάλλον της Vivo. Θα βάλω τώρα την σκιά από την παλέτα της Maybelline στο τόξο του φρυδιού. Τώρα θα πάμε στην παλέτα της Vivo, την Unprotected, που θα κάνω μίξη των δύο χρωμάτων που σας έδειξα πριν και θα το βάλω εδώ για να δώσω βάθος και θα είναι σαν ένα μεταβατικό χρώμα ανάμεσα σε αυτό που είναι στο κινητό βλέφαρο και στο φρύδι, το οποίο μετά θα κάνω και λίγο πιο σκούρο με την άλλη σκιά.
Βλέπετε κατευθείαν πως έχει αλλάξει το μάτι. Και το σβήνω ελαφρώς προς τα έξω. Θα πάρω τώρα λοιπόν την πιο σκούρη σκιά και θα τη βάλω στην ίδια θέση. Πάλι δηλαδή εδώ. Παίρνω λοιπόν ένα καφέ μολύβι και με το gel eyeliner της Maybelline το μαύρο θα βάψω τις σύριζα στις βλεφαρίδες. Και θα το βάψω λίγο πιο χοντρό στην εξωτερική. Και σειρά έχει η μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω της Radiant την Super Lash. Στα χείλη λοιπόν θα χρησιμοποιήσω αυτό το ροζ το χρωματάκι από τη Radiant για να κάνω το περίγραμμα.
Και το κραγιόν που θα χρησιμοποιήσω είναι της L'Oréal το 519, που είναι ένα λίγο μοβ χρωματάκι, γιατί από ό,τι είδα στις φωτογραφίες της το χρώμα είναι λίγο προς το μοβ. Και αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ εμπνευσμένο από την Ariana Grande. Θα κάνω και ένα zoom να το δείτε ολοκληρωμένο. Αυτά λοιπόν από μένα. Φιλάκια!